Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά όλοι? Σας είχα πει ότι το χθεσινό βίντεο, το τελευταίο που έκανα, θα ήταν και το τελευταίο, το Malevol Creation, αν θυμάμαι καλά, ναι, θα ήταν και το τελευταίο για μια εβδομάδα, αλλά σήμερα, επειδή από το πρωί ακούω τη συγκεκριμένη μπάντα που βλέπετε από κάτω, αποφάσισα να κάνω ένα ranking σε αυτή την πολύ αγαπημένη μπάντα του ελληνικού κοινού, η οποία συγκεκριμένη μπάντα, η Eloy δηλαδή, ενώ ήταν πολύ γνωστή στην Ελλάδα και είναι και γενικά στις περισσότερες μεσογειακές χώρες και ειδικά Ιταλία-Ελλάδα, στη Γερμανία θεωρόταν μια β' κατηγορίας μπάντα στο θέμα του progressive rock. Και για να μην νομίζετε ότι είχαν μεγάλη απήχηση στη χώρα τους, όχι, καμία σχέση. Μεγάλη απήχηση άρχισαν να έχουν οι Eloy όταν, όχι στα χρόνια της παντοκρατορίας τους, όχι στα χρόνια που κυκλοφόρησαν τα καλύτερα τους άλμπουμ, αλλά στα χρόνια της δεκαετίας του 80, όταν τα χώρους Sound Studio στο Αμβούργο και χρησιμοποιόντουσαν από συγκροτήματα όπως η Halloween, Gamma Ray, Sodom, η Creator, όλα αυτά τα συγκροτήματα ηχογραφούσαν σε αυτά τα studios, τα οποία ήταν ιδιοκτησίας του Frank Bornerman. Frank Bornerman, ο αρχηγός, ο φυσικός ηγέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, παραγωγός των Eloy. Τότε άρχισαν να αποκτάνε όνομα, γιατί όλοι έψαξαν να βρουν ποιος είναι αυτός ο Frank Bornerman, παραγωγός, και τι έπαιζε πριν. Μέχρι τότε δεν ήταν μια γνωστή μπάντα, για να γνωρίζετε. Και όχι, ήτανε, αλλά όχι αλφα κατηγορίας. Λοιπόν, στο γερμανικό progressive rock ή crowd rock, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, εγώ στο ranking αυτό αποφάσισα να το κάνω από το 1971 και να λήγει στο 1980, δηλαδή στους δίσκους που η Eloy πραγματικά, αν και μπάντα η οποία δεν αναγνωρίστηκε όπως έπρεπε, τότε ήταν ακριβώς το μεγάλο peak της καριέρας τους. Και από εκεί και πέρα, από το 80 έως σήμερα, θα δείξω μερικούς δίσκους που εγώ πιστεύω, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη δισκογραφία, έτσι, που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να τα αποκτήσετε και να έχετε και μια, έτσι, πάρει μια γεύση και από τους Eloy, του post-80s, post-90s και post-2000 και όλα αυτά, γιατί και οι Eloy υπάρχουν έως σήμερα, δισκογραφούν, μάλιστα, βγάλαν δίσκο πριν από κάποιους μήνες, το καινούριο τους άλμπουμ. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι πριν 2 μήνες που βγήκε. Το οποίο δεν το έχω ακούσει ακόμα. Συνήθως αποφεύγω να ακούω κάτι από μια μπάντα που γουστάρω πάρα πολύ. Και προτιμώ να έχω τη δυνατότητα κάποια στιγμή να έχω το ποσό, τέλος πάντων, που αξίζει ένα CD ή ένα βινίλιο, αν είναι προσιτή η τιμή του, να πάω να τα αγοράσω και να τα ακούσω ολοκληρωμένο έτσι. Αν ξέρω εκ των προτέρων ότι αυτό θα αργήσει, τότε και εγώ πέφτω δυστυχώς στο downloading για να ακούσω τι γίνεται. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε. 1971-1980, album ranking στους τεράστιους Eloy. Και ξεκινάω με το λιγότερο αγαπημένο μου, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λιγότερο αγαπημένο μου από τα πρώτα χρόνια, αλλά είναι και περισσότερο αγαπημένο μου από τη μισή και δισκογραφία τους που εμφανίστηκε μετά το 80, έτσι. Και μιλάω για το ομώνυμο Eloy. Το ομώνυμο Eloy, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971, το πρώτο τους άλμπουμ, πεντάδα τότε η μπάντα, με άλλον τραγουδιστή, δεν τραγουδάει ο Frank Bornerman ακόμα, με αυτή την παράξενη προφορά που έχει τη γερμανική. Και όταν λέω γερμανική, για όσους δεν γνωρίζουν, ας πούμε, ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι Γερμανοί στην γλώσσα τους, το γράμμα θήτα δεν το έχουν καθόλου. Ένας Γερμανός ο οποίος έχει καλή προφορά στα αγγλικά, ακόμα και αυτός μπορεί να δυσκολευτεί σε περιπτώσεις ή να ξεχαστεί. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι η πρώτη βιντεοκασέτα, το Heading in the East, των Gamma Ray με τον Ralph Sippers, που θυμάμαι είχα πάρει τη βιντεοκασέτα τότε, 1990 νομίζω ήτανε. Και σε μια φάση, τελειώνει ένα τραγούδι, πάνε να αρχίσει ένα άλλο, παίζουν στην Ιαπωνία, έτσι. Και αντί να πει thank you, λέει thank you, thank, με το S, και το ξαναδιορθώνει μετά, το λέει thank you. Παρασύρθηκε, ενώ έχει τρομερή προφορά στα αγγλικά ο Ralph Sippers, παρασύρθηκε από τη γερμανική του προφορά, γερμανική του γλώσσα, η οποία δεν έχει το θήτα. Τέλος πάντων, αυτό έκανε, αλλά δεν το έκοβε ποτέ ο Frank Bornerman. Συνέχεια, σε κύρια τα άλμπουμ, τα πρώτα χρόνια, το θήτα το έλεγε σίγμα. Γι' αυτό φτάνουμε σε να ακούμε τη λέξη Earth, η γη δηλαδή, σαν The Earth, η γη με σίγμα.
Λοιπόν, εδώ τραγουδάει άλλος τραγουδιστής, ένα τρομερό hard rock album, περισσότερο παρά progressive rock, και είναι η μοναδική φορά που αυτή η σύνθεση θα υπάρχει εδώ. Εδώ είμαστε, Eloy. Ωραία, δεν ξέρω αν το έδειξα πριν, μισό λεπτό. Και το εξώφυλλο άνοιγε, που είναι σκουπιδοτενεκές, ανοίγει ως έτσι. Έχει καπάκι με τα σκουπίδια μέσα και κλείνει, όπως βλέπετε, έτσι. Τρομερός δίσκος, απλά δεν είναι το στυλ που έχετε συνηθίσει. Από όσους ξέρετε εκεί έξω τους Eloy, δεν είναι το στυλ που τους έχετε συνηθίσει. Λοιπόν, αμέσως επόμενο αγαπημένο είναι το Colors. Το Colors, εδώ είμαστε. Κάποιοι το λέγανε τότε, το λέγαμε και Colors, λόγω της, της ζωγραφιάς απ' έξω, με την κοπελίτσα εδώ πέρα, με την, με το ξωτικό αυτό εδώ πέρα, τέλος πάντων, την Εράιδα. Το Colors, ένας φοβερός δίσκος, όντως έχει πάρα πολλά ηχοχρώματα αυτός ο δίσκος. Και εδώ οι Pink Floyd επιρροές πια πάνε να καλύψουν τον ήχο τον κλασικό των Eloy, γιατί από ένα σημείο και μετά οι Eloy περισσότερο, θα σας πω σε ποιο δίσκο ξεκινάνε οι Pink Floyd να μπαίνουν έντονα στη μουσική τους. Εδώ πέρα έχουν επικρατήσει οι Pink Floyd, αλλά θα σας πω στην πορεία σε ποιο δίσκο αρχίζουν οι Pink Floyd να τους επηρεάζουν πάρα πολύ. Και όταν λέω Pink Floyd, εννοώ Pink Floyd το 73 και μετά, μέχρι το Animals και το μέχρι το Animals, ναι, μέχρι το 73-77 οι Pink Floyd επηρεάζουν πάρα πολύ τον ήχο των Eloy. Ο δίσκος που ξεκινάει, που μάλλον έχει και αυτές τις επιρροές, αυτές τις, και τις space, να πω, rock επιρροές έχει, να πω και αυτό, έχουν και space rock επιρροές μέσα, πλην των επιρροών των progressive rock επιρροών των Floyd του 73-77, έχουν και κάποιες space rock επιρροές των παλαιότερων Floyd, και δεν εννοώ παλαιότερων απαραίτητα του 60, μπορεί να εννοώ και metal εποχές, έτσι, τέτοια πράγματα, και αυτά μπαίνουν στον ήχο των Eloy, και ακούγονται και στον δίσκο Silent Cries and Mighty Echoes. Εδώ είμαστε. Τρομερό άλμπουμ και αυτό, τρομερό άλμπουμ για όσους θέλουν να ακούσουν μουσική προοδευτική, σύγχρονη για την εποχή, και ναι μεν εδώ πέρα είπαμε οι Eloy αρχίζουν λίγο η ταυτότητά τους να πάλεται λίγο, να βοσβήνει η προσωπική τους ταυτότητα λόγω των έντονων επιρροών που μπαίνουν μέσα στη μουσική τους από τους Floyd, όπως ανέφερα πριν. Αλλά αυτό δεν πάει να πει όμως ότι είναι ποιοτική δίσκη. Είναι πολύ ποιοτική δίσκη και ανεπανάληπτη. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος στον οποίο θα συναντήσουμε Floyd επιρροές είναι το Ocean. Δηλαδή αυτό εδώ. Αυτό εδώ το album, το οποίο είναι και concept, είναι το Ocean. Μιλάει για την Ατλαντίδα, βασικά ο δίσκος. Σε αυτό αρχίζουν να μπαίνουν οι Floyd επιρροές. Αλλά ακόμα καταλαβαίνεις ότι καταλαβαίνεις, πάντα το καταλαβαίνεις. Απλά εδώ λες, οκ, okay, Eloy. Και μετά από λίγο αναρωτιέσαι και λες, ρε εσύ, μήπως θυμίζουν και λίγο Floyd, κάπως έτσι. Ενώ στο Silent Cries and Mighty Echoes και στο Colors, ας πούμε, αυτές οι επιρροές φαίνονται πιο έντονες, έτσι, και αρχίζουν και υπερκαλύπτουν το δικό τους ήχο, ο οποίος για μένα ο ήχος των Floyd, τον Eloy, πάβει να υπάρχει σαν σήμα κατά το θέν Eloy ήχος στο Ocean το δίσκο. Μέχρι εκεί ήταν ο σήμα κάθε ήχος τους. Μέχρι να τον ξαναβρούνε μετά ξανά το 94, και θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό, με μια ανυπέρβλητη δισκάρα. Και το καλύτερο τους άλμπουμ από τη δεκαετία του 80 για μένα μέχρι σήμερα, δηλαδή μιλάμε για 43 χρόνια, είναι αυτό που θα παρουσιάσω αργότερα. Σαν έξω post-80s άλμπουμ. Λοιπόν, επόμενο αγαπημένο, το Don. Εδώ είμαστε. Don και τα μυαλά στα κάγκελα. Εδώ είναι το The Midnight Fight, το κομμάτι που νομίζω όσοι ασχολείστε έστω επιδερμικά με τους Eloy το γνωρίζετε, έτσι. Λοιπόν, αλμπουμάρα, εδώ οι Eloy έχουν αρχίσει να γίνονται πιο ατμοσφαιρικοί σε αυτό το δίσκο, αν και έχει προηγηθεί πριν από αυτό ένα υπεραριστούργημα, το οποίο νομίζω είναι και το πιο αγαπημένο άλμπουμ των Ελλήνων γενικά, το οποίο πιστέψτε με, εκείνο το καιρό δεν πήρε και τις καλύτερες κριτικές στα περιοδικά της εποχής, αλλά στην Ελλάδα ευτυχώς λέω,
Είχαμε ανοιχτά τα αυτιά μας και καταλάβαμε ακριβώς τι παίζει. Και μιλάω φυσικά για το Power and Passion. Power and Passion, ο δίσκος που έχει το Journey Through 1358, έχει το Mutiny, έχει το Daylight, έχει αυτά τα τρελά τραγούδια, ειδικά το Journey Into 1358 είναι σαν να ακούς ένα speed metal τραγούδι, χωρίς πλάκα. Τρομερό drumming από τον Fritz Randolph. Fritz Randolph, ο drummer, τον ελέω εκείνο τον καιρό, ο οποίος αργότερα θα τον δούμε να παίζει guest drummer στο δεύτερο άλμπουμ, το Shy No More, στο One With The World, το κομμάτι του Gamma Ray, παίζει τύμπανα ο Fritz Randolph και αντικατέστησε κιόλας και τον... γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, νομίζω, αντικατέστησε τον Nigel Glogler, είμαι σίγουρος ότι έπαιξε στους Saxon. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν αντικατέστησε τον Nigel Glogler ή τον Γιώργ Μιχαήλ, τον ή Γιώργ Μάικλ, πώς το λέμε με την αγγλική προφόρα, τον τράπετο στο βάρος δηλαδή, γιατί αυτοί οι δύο έχουν παίξει σε ένα δίσκο, ένα Lionheart και άλλο στο Metalhead. Δηλαδή οι Eloy είχαν δώσει drummer, τον πρώτο τους drummer, τον Fritz Randolph, τον τρομερό αυτό drummer στους Saxon, έτσι. Και νομίζω στο DVD του τον Saxon Wacken 2001-2002, κάπως έτσι, ήταν DVD που είχαν βγάλει από το Wacken, ή το 2001 είναι, ή το 2002 είναι, παίζει ο Fritz Randolph, παίζει τα τυμπανά εκεί πέρα. Λοιπόν, και όχι ο Nigel Glogler, ο classic drummer των Saxon. Λοιπόν, Power and the Passion εδώ είπαμε, δισκάρα αγαπημένη, περισσότερο αγαπημένο άλμπουμ των Eloy στην Ελλάδα από ό,τι γνωρίζω, από τα χρόνια που ασχολούμαι με τους Eloy και με τον κόσμο που γνωρίζω. Μόνο που σε μένα τα δύο αυτά που μείνανε είναι στη τριάδα, φυσικά το νούμερο 3 για μένα, έτσι. Αλλά εμένα η πρώτη διάδα ανήκει στα δύο για μένα καλύτερα του άλμπουμ. Το ένα είναι το Inside, εδώ είμαστε, το 1973, Inside, απίστευτο άλμπουμ, απίστευτο άλμπουμ, original Janus, αμερικάνικη κόπια. Μόνο για το Land of Nobody το κομμάτι και το Inside, ας πούμε, καλά, τι λέω εγώ τώρα, και τα τέσσερα τραγούδια του δίσκου, αλλά το Inside και το Land of Nobody είναι τραγουδάρες τρομερές, φοβερά πράγματα, μπερδεμένο space rock με hard rock, με progressive rock, με ψυχεδέλεια, με ό,τι γουστάρετε είναι ολοπλεγμένα. Και νούμερο ένα, το all time favorite album από τον Eloy για μένα, το Floating, εδώ είμαστε. The Light from Deep Darkness, Plastic Girl, Castling the Air. Εντάξει, τρέλα απόλυτη, τέσσερα κομμάτια και εδώ η μία πλευρά είναι το Light from Deep Darkness, καλύπτει όλη την πλευρά. Το Floating, το all time favorite album των Eloy για μένα. Είμαι κολλημένος με αυτό το album. Είμαι κολλημένος πραγματικά. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν μερικοί δίσκοι που μετά τη δεκαετία του 80, γιατί οι Eloy έπαψαν πια να έχουν το δικό τους ήχο, και να άρχισε ο ήχος τους λίγο να γίνεται και παροχημένος από τη μία, από την άλλη συνθέσεις να μην βοηθούν. Υπήρχαν κάποιες αναλαμπές ενδιάμεσα. Αναλαμπές ενδιάμεσα. Ας πούμε, ένα άλμπουμ είναι το Planets, το άλλο είναι το Time to Turn. Αυτό εδώ, το οποίο είναι στις αρχές του 80, Μετρομάνια. Αρχές του 80, και αυτό είναι το εγγλέζικο εξώφυλλο και γερμανικό, το εγγλέζικο εξώφυλλο, το Μετρομάνια, αλλά οι δίσκοι όμως είναι καλοί δίσκοι αυτοί που ανέφερα, αλλά δεν είναι κάτι τρελό να πεις ότι είναι πρέπει να τα αγοράσω τα πρώτα άλμπουμ και αυτά για να καλύψω, ξέρω εγώ, για να μάθω τους Eloy και όλα αυτά. Όχι, δεν είναι αυτά λοιπόν τα συγκεκριμένα που έδειξα. Το Μετρομάνια και το Time to Turn είναι πολύ καλά, αλλά είναι πολύ Floyd, δεν είναι Eloy. Εδώ ξαναγυρνάμε λίγο, αν και υπάρχει λίγο πιο ψυχεδέλεια σε αυτό το δίσκο, στο Ra, το άλμπουμ, το οποίο είναι εξαίρεση των συνεχομένων τότε άλμπουμ μέτριων που κυκλοφορούσαν. Εδώ έχουμε το Visionary, ο δίσκος αυτός είναι του 10, πότε είναι ρε παιδιά, το 15 είναι, 2009, που νόμιζα εγώ το πήρα, 2009, το οποίο είναι καλό άλμπουμ, αλλά πάλι soft, δεν έχει αυτές τις εξάρσεις, καλές συνθέσεις, αλλά δεν είναι αυτό που θα σε κρατήσει. Ένα μεγάλο μπαμ για μένα προσωπικά, και απορώ με πολλούς που οι οποίοι τα φάβουν, εγώ τέλος πάντων, είναι το The Vision, The Sword and The Pyre, το νούμερο 1, part 1, εδώ, και το part 2.
δύο albums τα οποία εγώ προσωπικά τα προσκύνησα, έτσι. Μ' άρεσαν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όχι ότι θυμίζουν απαραίτητα τους παλιούς Eloy της δεκαετίας του 70, έτσι, μέχρι τα τέλη του 70, αλλά είναι κάτι, έχει καλές συνθέσεις, είναι τραγούδια ωραία, τα ακούς και λες ότι εντάξει, οι Eloy τουλάχιστον ξαναγράφουν τραγούδια που μπορώ να ακούσω ευχάριστα και χωρίς να τα προσπερνάω συνέχεια. Ένα άλλο άλμπουμ καλό είναι το δεύτερο μέρος του Ocean, το Ocean Part 2, που είναι καλό, για να το ακούσετε, να το ψάξετε. Αλλά το καλύτερο άλμπουμ, εγώ θεωρώ, από το 80 μέχρι σήμερα, είναι το The Tides Return Forever. Αυτό εδώ. Ο δίσκος αυτός είναι τρόμερος. Όταν τον πρώτο άκουσα, δεν πίστευα στα αυτιά μου ότι οι Eloy βγάζουν τέτοιο δίσκο. Είναι συμφωνικό progressive rock. Κάτι το οποίο δοκιμάζουν για πρώτη φορά στο θέμα του συμφωνικού, είναι εδώ η δοκιμή πρώτη φορά. Ειδικά στο τραγούδι Company of Angels, και γίνεται όλος ένας χαμός με χοροδία, και είναι δίσκος του 1994, όπως σας είπα, και αξίζει πάρα πολύ να το ψάξετε, να το αγοράσετε. Δηλαδή, για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, Eloy πρέπει να έχετε μέχρι και το Colors του 1980, σαν πρώτες επιλογές πάντα, έτσι, ο καθένας μετά από εκεί πέρα, ό,τι καθίστε αυτή του είναι. Μπορεί να ακούσετε κάποιο, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ποιο να πω. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε ρε παιδί. Μπορεί το Metromania να σκάθεται στα αυτιά καλύτερα. Τι να πω εγώ, μπορεί να σας αρέσει το Metromania περισσότερο από τα 70's album. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό έχει να κάνει με το αυτή του καθενός. Προσωπικά για μένα, αναφέρω μέσα στον εαυτό μου τώρα, έτσι. Λοιπόν, για μένα όμως, αν κάποιος που κοιτάει και μετράει τα λεφτά του, γιατί πάντα είναι θέμα οικονομικό, έτσι, δεν μπορώ να σας προτείνω, α, πάρτε και τα 30 άλμπουμ και αντεγαμηθείτε. Κάπως έτσι δεν θα γινόταν η δουλειά, έτσι. Λοιπόν, τα πρώτα άλμπουμ από το 71 έως το 80, οπωσδήποτε, και The Tides Return Forever. Αυτό εδώ πέρα το αριστούργημα. Λοιπόν, ranking για Eloy, ελπίζω να το γουστάρατε. Δεν ήθελα να το πάω σε περισσότερα albums, albums που βγήκανε μετά, τα οποία και εγώ, να πω την αλήθεια μου, κάποια που τα έχω, δεν τα έχω όλα, έτσι, εννοείται, δεν τα έχω όλα. Κάποια είναι και δύσκολο να βρεθούν. Αλλά είχα κάμποσα τα οποία δεν μπόρεσα ποτέ να μπω στα album, και αυτά τα album τα αντέλαξα, τα αντάλλαξα ή τα πούλησα σε φίλους οι οποίοι, και γνωστούς οι οποίοι γουστάρουν να έχουν τη δισκογραφία τους. Εγώ προσωπικά δεν θέλησα να τα κρατήσω, γιατί ό,τι και να γινόταν, επέστρεφα πάλι στα αυτά τα άλμπουμ που έμαθα από πιτσιρικάς. Γιατί η Eloy είναι και μια μπάντα που την ακούω από τα πρώτα μου χρόνια, πριν ακόμα γίνω μεταλλάς καν. Άρα με τα ακούσματα που είχα τότε, τέλος πάντων, ήταν και η Eloy με το, πραγματικά το κομμάτι το πρώτο που είχα ακούσει τότε ποτέ ήταν το Daylight, έτσι. Το Daylight, το πιο γνωστό κομμάτι που είχα ακούσει τότε. Και μετά, όταν άρχισα να μπαίνω στη φάση του hard και του heavy, άρχισα από μικρός να ψάχνουμε, και πρώτα με Power and Passion, όπως οι περισσότεροι τότε, και αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, με το Power and Passion είχα την τρέλα, λόγω του Daylight του κομπατιού, και μετά μπαίνοντας στη δισκογραφία του στην κύρια κανονικά, και άκουσα το Float και το Inside, εκεί κατάλαβα ότι είναι τα δύο αγαπημένα μου άλμπουμ τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το ranking σε Eloy 1971-1980, plus μερικές προτάσεις από το άλμπουμ μετά το 80. Καλό βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας, με υγεία, όλη υγεία, και θα τα πούμε, μακάρι να μπορέσουμε στη εβδομάδα λόγω βραδινού ωράριου να μπορέσω να κάνω ένα ranking, ένα βίντεο, οτιδήποτε, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, προς το παρόν, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Stay heavy.